Σήμερα θα μιλήσουμε με το διεθνολόγο και ειδικό στα θέματα του Ιράν, γιατί πρέπει να ακούμε όλο το, να βλέπουμε όλη την εικόνα, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο. Καλημέρα κύριε Λεκάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, τώρα που έχουμε μία απόσταση από τα ζεστά θερμά γεγονότα και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η ανάγνωση της μίας πλευράς είναι ότι αν ήθελε θα ευνηδίαζε, το Ιράν λέω, θα ευνηδίαζε, δεν θα ενημέρωνε ούτε Τούρκους, ούτε Αμερικάνους, ούτε Γάλλους, ενδεχομένως μέσω άλλων καναλιών και τους Ισραηλινούς, και δεν θα έριχνε δεύτερης κατηγορίας. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι και να ήθελε το Ιράν με την ομπρέλα που απλώθηκε από τους συμμάχους του Ισραήλ, πήρε το μήνυμα ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τη διαπεράσει. Άρα τρώθηκε το κύρος του στους λεγόμενους δικούς του συμμάχους, δηλαδή μέχρι εκεί είναι τα όρια του. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βλέπω ότι στις αναλύσεις ένθεν κακήθεν, ανάλογα με τι οπτική υπάρχει, ο καθένας τοποθετείται. Εσείς τι λέτε? Πολύ εύστοχη ερώτηση, κύριε Σαχίνη. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η επιχείρηση αυτή. Έχει αρκετά σημεία που είναι σημαντικά. Όπως λέγεται μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Σμήνη. Δεν έχει γίνει τόσο μαζική επίθεση. Θεωρώ ότι στους συμμάχους του το Ιράν κράτησε ψηλά το κύρος του και μάλιστα και στον αραβικό κόσμο ευρύτερα, σε χώρες των οποίων οι ηγεσίες δεν έχουν καλές σχέσεις με το Ιράν, αλλά το Ιράν έχει με αυτή την επιχείρηση κερδίσει τις καρδιές του αραβικού κόσμου. Μάλιστα αυτό το επιβεβαιώνει ήδη από πριν σφιγμομετρήσεις που έχουν γίνει στην αραβική κοινή γνώμη και δείχνει μετά την 7η Οκτωβρίου μια ραγδαία αύξηση της δημοφιλίας του Ιράν. Το Ιράν παραδοσιακά χρησιμοποιούσε το Παλαιστινιακό για να διεμβολήσει την ιστορική αντιπαλότητα Ιράνων και Αράβων. Το έχει ξαναεπιτύχει αυτό στην προηγούμενη σύγκρουση το 2006 μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Είχαν γίνει ανάλογες σφιγμομετρήσεις μετά από κάποιο διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι από το Ιράν να έχει ανεβεί πάρα πολύ σε δημοφιλία. Αυτό το ξαναβλέπουμε τώρα. Δηλαδή το Ιράν με αυτή την επίθεση που ήταν και συμβολική, αλλά έχει και κάποια πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα επιχειρησιακά στοιχεία, κερδίζει και σε ήπια ισχύ, όχι μόνο και στους συμμάχους του, αλλά και, αλλά και στις κοινωνίες των αραβικών μοναρχιών που έχουν μια πολύ καχύποπτη στάση απέναντι στο Ιράν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για την επιχείρηση τελικά, που είπα προηγουμένως να μην την υποτιμούμε καθόλου. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, να περιμένουμε να αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά στα τα στοιχεία. Το Ιράν άρχισε και έβγαλε κάποια στοιχεία ποιοτικά όσον αφορά την επιχείρηση. Μας είπε δηλαδή ποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποίησε, ποια μοντέλα και ποιους πυράβλους χρησιμοποίησε. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, χρησιμοποίησε δύο τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα Σαχέτ 131 και τα Σαχέτ 136. Για να δώσω στους ακροατές μια εικόνα για αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είναι τα τύπου καμικάζι, δηλαδή χτυπάνε το στόχο πέφτοντας πάνω, φέρουν φορτίο που εκρήγνεται με την πρόσκρουση του μη επανδρωμένου αεροσκάφου. Δεν πρόκειται για τα καλύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είναι, θα λέγαμε, τα αναλώσιμα. Έχουν φθηνό κόστος κατασκευής, είναι αργά. Το Σαχέτ 136, για να δώσω μια εικόνα, έχει 180 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, όταν καλά drones έχουν τη διπλάσια και την τριπλάσια ταχύτητα. Οπότε βλέπουμε ότι επιλέχθηκαν σκοπίμως τα πιο αναλώσιμα, τα πιο φθηνά, για να κοριστεί αεράμινα, να δοκιμαστεί αεράμινα. Και όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση, ότι το Ιράν δεν είχε μόνο την αεράμινα του Ισραήλ, είχε την αεράμινα από 5 χώρες. Όσον αφορά τους πυράβλους, η επίσημη ενημέρωση που έχουμε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας μας είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν 3 πυράβλοι. Οι 2 από τους οποίους ήταν βαλιστικοί, 3 κατηγορίες πυράβλων. Mm-hmm. Λοιπόν,
Ο πρώτος βαλιστικός πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Χεϊμπάρ Σεκάν. Είναι τρίτης γενιάς πύραυλος. Δεν είναι από τους καλύτερους πυράβλους. Το Ιράν έχει και πέμπτης γενιάς πυράβλους, για να δώσω μια εικόνα. Ο άλλος βαλιστικός πύραυλος που χρησιμοποίησε το μοντέλο ήταν ο πύραυλος ΕΜΑΤ. Και αυτός είναι τρίτης γενιάς. Δεν είναι η ταχύτερη πύραυλη και όπως όμως έχουμε μάθει από πληροφορίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασαν αυτοί οι πύραυλοι. Μάλιστα 9. Λέγεται 9 για 9 ότι πέρασαν την αεράμινα. Όσον αφορά τον πύραυλο Κρούζ, είναι ο πύραυλος Παβέ. Μας έχουν ενημερώσει οι Ιρανοί, πρόκειται για έναν πύραυλο που ύπταται σε χαμηλά ύψη, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ταχύτητα, έχει 600 με 900 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι κάτι. Δηλαδή χρησιμοποίησε εν ολίγης τους πυράβλους τους πιο αναλώσιμους. Για να δώσω και ένα παράδειγμα, ο πύραυλος Χεϊμπάρ Σεκάν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα τον Ιανουάριο όταν το Ιράν χτύπησε το Ιρακινό Κουρδιστάν και το Ιντλίπ. Αυτό το πύραυλο χρησιμοποίησε πάλι. Θέλω να σας ρωτήσω και μένω λίγο ακόμη στο τεχνικό. Θα πάμε μετά στα πιο μείζωνα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ζητήματα. Η απόσταση Τεχεράνης Τελαβίβ είναι 1719 χιλιόμετρα. Η απόσταση Τελαβίβ με τα σύνορα του Ιράν είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα. Παρεμβάλλεται το Ιράκ. Να το διευκρινίσω αυτό. Εάν ήθελες να ευνηδιάσεις έναν αντίπαλο, θα πήγαινες λίγες μέρες πριν σε μία σύσκεψη στο Ομάν παρόντων και Αμερικανών διπλωματών, όπου μάλλον στέλνεις μηνύματα, και εσείς λέτε ότι οι σύμμαχοί του αλλά και ο μουσουλμανικός κόσμος έχει μια θετική ανταπόκριση στο υφαίρουσα δυνατότητα του Ιράν. Ναι, αλλά από την άλλη δεν θέτει ερώτημα αυτός ο κόσμος, οι σύμμαχοί του. Καλά, σε κατακεφαλιάζει 2,5 χρόνια το Ισραήλ με ευνηδιαστικά χτυπήματα. Σου σκοτώνει αυτούς που εσύ ορίζεις ως αφρό των φρουρών της Επανάστασης. Σου χτυπάει απροειδοποίητα τη διπλωματική αποστολή. Και εσύ με όλα τα πρωτόκολλα ενημερώνεις ότι πας, άρα μάλλον φοβάσαι και το πας περιορισμένα. Είναι έτσι? Υπάρχει μια δόση αληθεία σε αυτόν τον ισχυρισμό. Προφανώς το Ιράν ήταν προσεκτικό. Δεν ήθελε να κλιμακώσει. Είχαμε πει ότι ήθελε να βρει μια ισορροπία, να απαντήσει, να περάσει ένα δυνατό μήνυμα αποτροπής, αλλά να αφήσει μια διέξοδο αποκλιμάκωσης. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η επιχείρηση. Πράγματι, το Ιράν δεν ήθελε να κάνει, να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες, από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, η αραβική κοινωνία το βλέπει αυτό, γιατί καμία άλλη χώρα, κράτος, δεν λέω για μη κρατικούς δρότες όπως οι Χούθοι, οι Ιρακινές Πολιτοφυλακές, οι Χεζμπολά, μια χώρα κάνει μια επιχείρηση στο Ισραήλ απευθείας και περνάει την αεράμινα του Ισραήλ, την περιλάλητη. Είναι κάτι συμβολικό. Η τελευταία επίθεση που είχε γίνει στο κράτος του Ισραήλ από κράτος ήταν από τον Σαντάμ Χουσέιν στον πόλεμο του Κουβέιτ, που ξέρουμε στο δεύτερο πόλεμο του Κόλπου, όπου είχε ρίξει τους πυράβλους Σκουτ στο Ισραήλ. Σωστά, αυτή είναι η τελευταία φορά. Σωστά. Είναι τόσες δεκαετίες. Είναι συμβολικό. Όταν το Ιράν με τους μηχανισμούς του, τους προπαγανδιστικούς, προωθεί αυτή την εικόνα να περνάει πάνω από το Αλαξά πύραυλη ή πάνω από το Κνεσέτ, έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Σε αυτό οι Ιρανοί είναι πολύ ικανοί, στην προπαγάνδα και να περνάνε μηνύματα στον κόσμο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε στην επόμενη μέρα. Γίνονται επίσης πολλές αναλύσεις. Κάποιοι λένε για ασκήσεις ισορροπίας των μεγάλων. Έχουμε τα αλλεπάλληλα πολεμικά συμβούλια του Ισραήλ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αν εξαιρέσω το πυρηνικό χτύπημα, γιατί εκεί θα παίξουν ρόλο, είμαι βέβαιος, και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, αναγκαστικά θα μπουν στο παιχνίδι. Αμερικανοί, Γάλλοι, Εγγλέζοι, Κινέζοι, Ρώσοι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Σε αυτό το σύμπλοκο λοιπόν ενός πλήγματος συντριπτικού, όπως λέει το Ισραήλ, έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια. Θέλω να σας ρωτήσω, προηγουμένως ο πρέσβης, ο κ. Σαϊφαντής, μας είπε ότι ακούω, λέει, και από Έλληνες αναλυτές, ανταποκριτές, να λένε να πληγούν οι πετρελοπηγές και τα κοιτάσματα. Τι φαντάζεστε, λέει, ότι το Ιράν δεν έχει αποκεντρώσει με την εμπειρία του Ιράκ τον τρόπο διανομής των κοιτασμάτων του πετρελαίου, το οποίο αναβλύζει έτσι στη γη? Ισχύει αυτό? Έχει αλλάξει τον τρόπο? Υπάρχουν συγκεντρωμένα σημεία που το πλήγμα θα μπορούσε να ήταν καθοριστικό και να διακόψει τη ροή πετρελαίου, ας πούμε, για παράδειγμα? Πολύ
πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι πετρελοπηγές, οι μεγαλύτερες του Ιράν, τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται στα κεντροδυτικά και νοτιοδυτικά. Είναι πάρα πολλές οι πετρελοπηγές. Ακόμα και έξω και στη χώρα, δηλαδή, και πέρα πιο βόρεια από εκεί, στη Τεχεράνη, ακόμα και έξω από τη Τεχεράνη υπάρχουν πετρελοπηγές, υπάρχουν πάρα πολλές πετρελοπηγές. Προφανώς το Ιράν έχει πάρει μέτρα, δεν θα τα αφήσει εκεί πέρα. Έχει συστήματα αεράμινας, έχει S-300, τα S-400 δεν τα έχει πάρει ακόμα με βάση τις πληροφορίες. Ενώ θέλει, πιέζει, έχει υπάρξει συμφωνία, οι Ρώσοι για κάποιο λόγο δεν το παραδίδουν τα S-400, αλλά έχει δικά του συστήματα εγχώρια που είναι, θα λέγαμε, κάποιες προσαρμογές ρέπλικες του S-400. Όσον αφορά τις πετρελοπηγές, σίγουρα υπάρχουν, έχουν πάρει μέτρα προστασίας, αλλά για αυτά που έχουν πάρει ακόμα μεγαλύτερα μέτρα προστασίας οι Ιράνοι, είναι για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Δηλαδή, για τις αποθήκες βαλιστικών πυράβλων, για τις αποθήκες drones, μη επανδρομένων αεροσκαφών δηλαδή, για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, για εργοστάσια παραγωγής όπλων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται κάτω από τη γη, πολύ βαθιά, κάτω από βουνά, κάτω από ερήμους. Έχει ολόκληρες υπόγειες πόλεις στο Ιράν, χρόνια. Αυτά που βλέπουμε, τα τούνελ που έχουν στη Γάζα, που έχει φτιάξει στη Γάζα η Χαμάς, είναι έμπνευση του Σολεϊμανί. Ο Σολεϊμανί τους τα έχει πει αυτά. Το Ιράν είναι ασύγκριτα τα τούνελ που έχει σε σχέση με τη Γάζα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Άμα δούμε κάποια βίντεο που έχουν βγάλει οι Ιρανοί, είναι σαν υπόγειες λεωφόρους με 3 και 4 λωρίδες σε πλάτος. Πρόκειται για υπόγειες πόλεις. Αυτά έχει πάρει μέτρα το Ιράν. Σίγουρα. Nice. Επόμενο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες παραδοχές που πρέπει να συμβούν. Εάν αποφασίσει να κάνει αεροπορικό πλήγμα το Ισραήλ, πρέπει να διέλθει από συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους, είτε αφορούν την Ιορδανία και να φτάσει Ιράκ, είτε από πάνω και να περάσει μέσα από Αζερμπαϊτζάν. Ένα ερώτημα με βάση το ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει τέλειες σχέσεις με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ιράν μετά την απάντηση στο Ισραήλ, ποιες πιστεύετε ότι είναι του Αζερμπαϊτζάν? Πολύ σωστά αυτά που λέτε. Είναι οι αεροδιάδρομοι ή από τους εναέριους χώρους που θα περάσει. Υπήρχαν φήμες, ειδικά τα μίντια του Ιράν, τα προηγούμενα χρόνια λένε ότι το Ισραήλ, έχει εκχωρηθεί στο Ισραήλ μια αεροπορική βάση στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι ανεπιβεβαίωτο αυτό, να το πω στους ακροατές μας. Αλλά το Ιράν κατηγορεί ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει παράσχει αεροδρόμιο στους Ισραηλινούς. Πράγματι, οι σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν από το 2020, θα λέγαμε, έχουν καρκινοβατούνε, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει έντονη αντιπαλότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οικονομικές σχέσεις, να το πούμε αυτό, δεν έχει να λέει. Το Ιράν έχει πει ευθαρσώς ότι όποια χώρα παράσχει τον εναέριο χώρο για να περάσει η Ισραηλινή αεροπορία, θα χτυπηθεί. Το έχει πει. Το έχει πει όσο πιο σαφέστατα γίνεται. Με το Αζερμπαϊτζάν υπάρχουν πολλά θέματα, είναι γεγονός. Το Ιράν προσπαθεί να υποστηρίξει την Αρμενία, για να το διευρύνουμε και λίγο. Ναι. Βλέπει την Αρμενία ότι είναι αδύναμη και το Ιράν έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Δεν θέλει να ανοίξει ο διάδρομος Ζανγκεζούρ στη νότια επαρχία της Αρμενίας. Δεν θέλει να αποκοπεί η απευθείας πρόσβαση του Ιράν στην Αρμενία. Το Ιράν αυτό το θέλει για πολλούς λόγους. Δεν θέλει να εξαρτάται άμα ανοίξει αυτός ο διάδρομος, τον οποίο οι Αζέροι θέλουν να ασκούν και κυριαρχία. Δεν θέλουν απλά να είναι ένας δρόμος που θα περνάει, θέλουν να ασκούν κυριαρχία. Το Ιράν δεν θέλει να χάσει την πρόσβασή του στην Αρμενία, στον Κάφκασο, κατ' επέκταση στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Δεν θέλει να εξαρτάται δηλαδή από την καλή θέληση είτε του Αζερμπαϊτζάν είτε της Τουρκίας για να έχει πρόσβαση στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν θεωρεί ότι θα το αποσοβήσει με κάθε τρόπο, και μάλιστα το Ιράν έχει λάβει και μέτρα γι' αυτό.
Το Ιράν έχει προτείνει στην Αρμενία να ανοίξει και βάση, στρατιωτική βάση, να κάνουν μαζί στρατιωτικές ασκήσεις. Η κυβέρνηση Πασινιάν είναι επιφυλακτική, προσπαθεί να ισορροπήσει, θέλει και να αναπτύξει σχέσεις περισσότερες με την Ευρώπη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς το παρόν δεν έχει απαντήσει στις εκκλήσεις του Ιράν και υπάρχει εκνευρισμός. Γιατί όπως βλέπουμε το Αζερμπαϊτζάν δεν σταματάει. Το Αζερμπαϊτζάν κατά πόσο υπολογίζει το Ιράν ότι μετατρέπεται σε κύριο, σε κύρια πηγή του ενεργειακού της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το βάζει αυτό σαν αλήθεια του το Ιράν? Πολύ σωστά, εξαιρετική παρατήρηση. Πράγματι το βάζει αυτό στις αναλύσεις του το Ιράν, το ξέρει. Το Ιράν θέλει, όσο και περίεργο να ακούγεται, έχει τη φιλοδοξία να γίνει υπάροχος ενέργειας στην Ευρώπη. Έχει αυτή τη φιλοδοξία. Βλέπει εν δυνάμει και το Αζερμπαϊτζάν ως ανταγωνιστή. Έχει σχέδια μεγαλεπίβολα το Ιράν να φτάσει. Έχει, υπάρχουν αυτά, έχουν εκφραστεί. Μπορεί να ακόμα να πέχουν από το σήμερα, αλλά έχει σχέδια μακροπρόθεσμα να φέρει αγωγούς μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα για να περνάνε μετά με τάνκερ στην Ευρώπη. Και έχει αυτή τη φιλοδοξία και βλέπει ως ανταγωνιστή και τους Αζέρους. Βέβαια ο Αλίγεφ έχει κάνει μια έξυπνη πολιτική, ότι από τη μία έχει κάνει τις συμφωνίες και την καινούργια μάλιστα που είχε γίνει με την Ευρώπη για την παροχή ενέργειας, παράλληλα όμως έχει και κάνει και καλές σχέσεις, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και αυτό είναι που προβληματίζει και το Ιράν και το περιορίζει υπό μια έννοια. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι ουσιαστικά το Αζερμπαϊτζάν εξάγει και ρωσικό πετρέλαιο με αζέρικη ετικέτα. Μάλιστα. Για να αποφεύγουν από τις κυρώσεις. Μάλιστα. Οπότε και η Ρωσία έχει ανάγκη τους Αζέρους από ό,τι φαίνεται, ιδίως μετά τον πόλεμο, την εισβολή στην Ουκρανία. Και αυτό το ξέρει ο Αλίγεφ και γι' αυτό είναι και πιο τολμηρός και πιο επιθετικός. Και το Ιράν γνωρίζει ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει και τη στήριξη της Ρωσίας. Και αυτό το περιορίζει, πράγματι. Κοιτάξτε, για να πούμε ότι πάει Αζερμπαϊτζάν, και μου το λένε εδώ ακροατές και έχουν δίκιο, πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή το Ισραήλ. Αν υποθέσουμε ότι Συρία, Λίβανος, Τουρκία μένουν κλειστοί, για την Ιορδανία δεν μιλώ, δεν ξέρω, είναι ερώτημα, είναι ερωτηματικό από τη στάση της. Όμως η άλλη ενδιάμεση είναι είτε από το Κυπριακό εναέριο χώρο, τον Ελληνικό, Βουλγαρία, και να κατέβει μετά από εκεί η Γεωργία. Το ερώτημα είναι ότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπουν στο στόχαστρο αντίμετρων, όποιων αντίμετρων, και αυτές οι χώρες από το Ιράν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό με τη Γεωργία. Η Γεωργία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ξέρετε, πέφτει ξύλο στο κοινοβούλιο αυτές τις μέρες για το ένα νομοσχέδιο, αν είναι ρωσόφιλο ή αντιρώσι, λένε όχι αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι τυχαία αυτά όλα. Πολύ εύστοχο αυτό. Η Γεωργία είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί η Γεωργία έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. Ιδίως στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Γεωργία είχε κλειστό τον ένα αέριο χώρο της για να περνάνε τα μεταγωγικά αεροσκάφη να μεταφέρουν οπλισμό από τη Ρωσία προς την Αρμενία. Έχει έναν πολύ περίεργο ρόλο η Γεωργία. Mm-hmm. Είναι και αυτό που λέτε, υπάρχει και μια ρωσική ελίτ, υπάρχει μια φιλοευρωπαϊκή ελίτ και παράλληλα η Γκάρσια είναι και πολύ φιλοτουρκική. Μάλιστα. Και ιδιαίτερη σχέση με το Αζερμπαϊτζάν, ναι, πράγματι. Ναι. Φιλογεωργιανή δεν υπάρχει η ελίτ, αυτό είναι το πρόβλημα. Το λέω και για άλλες χώρες. Αυτή είναι μία παράμετρος. Θα μπορούσε το Ιράν να πει ότι εγώ θα επιβάλλω αντίμετρα και σε αυτές τις χώρες αν περάσει από τον εναέριο τους χώρο η Ισραηλινή αεροπορία? Είναι αρκετές οι χώρες. Δεν ξέρω αν θα έπλετε γιατί πρόκειται για μια μεγάλη διαδρομή. Να πέρναγε δηλαδή από Ελλάδα, να πέρναγε από Βουλγαρία, μετά από τη Γεωργία. Είναι αχορτογράφητο αυτό. Δεν έχω απάντηση. Προφανώς το Ιράν γνωρίζει αυτή τη διαδρομή. Ανάποδα να το θέσω τότε. Ξέρετε, αεροσκάφη μπορεί να πάνε και με αεροπλανοφόρο κοντά στο Ιράν. Τι θα σημαίνει αυτό? Μάλιστα, ναι. Για να είναι με αεροπλανοφόρο όμως θα πρέπει να είναι ένα αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Δηλαδή δεν έχει αεροπλανοφόρο. Ναι. Ή της Γαλλίας, ας πούμε.
Εντάξει. Ή της Γαλλίας. Ναι. Πράγματι, ή της Γαλλίας. Δεν θα το βλέπα με τη Γαλλία. Ωραία. Ας πούμε ότι πάνε με υποθέσεις κάνουμε όπως κάνουν όλοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι διασφαλισμένος ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσει το Ισραήλ. Τι θα σήμαινε όμως αυτό? Θα κλείναν αμέσως στα στενά του Ορμούζ με ό,τι συνεπάγεται τον Περσικό κόλπο? Δεν θα βλέπα να κλείνανε τα στενά του Ορμούζ. Θα βλέπα ότι μια πιο πιθανή διαδρομή θα μπορούσε να είναι μέσω Ιορδανίας Ιράκ, χωρίς να πει και τίποτα σε κανέναν και χωρίς να ρωτήσει κανέναν το Ισραήλ. Ακριβώς. Αλλά εκεί έχει το Ιράν το εξής. Δεν ξέρουμε αν έχει μεταφέρει συστήματα εράμινας στις φίλες πολιτοφυλακές της στο Ιράκ. Θα μπορούσε να ξεκινήσει άμυνα από το Ιράκ. Το Ιράκ, εντάξει, είναι η κυβέρνηση είναι αδύναμη, θα λέγαμε. Υπάρχουν εκεί αρκετά θέματα. Είναι η χώρα των πολιτοφυλακών, έτσι τη λένε. Το Ιράκ έχει επικρατήσει να είναι η χώρα των πολιτοφυλακών. Η κεντρική κυβέρνηση είναι αρκετά αδύναμη. Δέχεται πιέσεις από πολλές πλευρές, από το Ιράκ, από το Ιράν κυρίως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι ο νότος του Ιράκ είναι σειτικός, δηλαδή έχει όσμωση με το Ιράν. Το ερώτημα λοιπόν το κρίσιμο είναι εδώ το εξής, αν αντιλαμβάνομαι σωστά κύριε Λεκάκη. Το Ισραήλ είναι αναμφίβολα με φέρουσα δυνατότητα και ικανότητα να πλήξει στόχους μέσα στο Ιράν. Το ερώτημα όμως είναι αν πλήξει στόχους μέσα στο Ιράν η βλάβη είναι ανίκεστος, δηλαδή μάλλον όχι ανίκεστος να το πω, μη αναστρέψιμη ή θα είναι ισχυρά πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά την ίδια στιγμή το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να ανταπαντήσει. Αυτό είναι το κρίσιμο τελικά. Εγώ θεωρώ ότι δεύτερο πλήγμα έχει σε κάθε περίπτωση το Ιράν. Όπως είπα προηγουμένως, έχει εκατοντάδες χιλιάδες πυράβλους. Είναι κάτω από τη γη, εκτοξεύονται κάτω από τη γη αρκετοί πυράβλοι. Δεν είναι, πιστεύω, ούτε επιχειρησιακά είναι δυνατό να εξαλείψει το Ισραήλ με μια αεροπορική επίθεση που πρέπει να διανύσει με μεγάλη. Μια μεγάλη απόσταση. Θα πρέπει να έχουν τα αεροσκάφη για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Είναι μια ολόκληρη επιχείρηση. Και να βρει και μια χώρα που θα παράσχει τον εναέριο χώρο. Είναι αρκετά δύσκολο. Δεν το θεωρώ και τόσο εύκολο. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά έχει δυσκολίες. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι αν υπάρξει αντίδραση από πλευράς του Ιράν θα προσμετρηθεί και το είδος του πλήγματος που θα δεχτεί? Έχει σημασία αυτό? Ή ό,τι και αν δεχτεί θα απαντήσει με χειρότερο τρόπο? Το Ιράν, βλέπω στο διάλογο του Ιράν ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι θα γίνει ένα πλήγμα. Το θέμα είναι πού θα γίνει το πλήγμα. Θα γίνει στο Ιράν ή θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Ιράν στη Συρία? Γιατί υπάρχει και αυτή, κάποιες φημολογίες λένε ένα πιο μετρημένο χτύπημα για να διασώσει την αξιοπρέπεια του Ιράν, αλλά έτσι με μια διέξοδο από κλιμόξη θα ήταν σε κάποιες εγκαταστάσεις στη Συρία. Το Ιράν έχει πει όμως ότι σήμερα μάλιστα είναι η εθνική ημέρα στρατού στο Ιράν, τιμά το στρατό στο Ιράν. Έχουν κάνει δηλώσεις και ο πρόεδρος και η στρατιωτική ηγεσία, επαναλαμβάνουν, λένε ότι το προηγούμενο χτύπημα ήταν περιορισμένο, είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το επόμενο θα είναι πολύ πιο σκληρό και δεν θα είναι περιορισμένο. Κατά τη γνώμη σας, θα μετρήσει το είδος της απάντησης του Ισραήλ για το πώς θα απαντήσει το Ιράν, ή όπως και αν απαντήσει το Ισραήλ τώρα, το Ιράν θα ανεβάσει, να το πω έτσι, το βαθμό απάντησης του? Πιστεύω θα ανεβάσει το βαθμό απάντησης του. Δεν θα είναι βέβαια κάτι υπερβολικά πάνω, μη αναλογικό από ένα ενδεχόμενο πλήγμα του Ισραήλ, αλλά θα είναι σίγουρα πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Θα είναι σίγουρα πιο ισχυρό από το προηγούμενο, γιατί το Ιράν, όπως είπαμε, έχει αλλάξει τη στρατηγική του πια. Το έχουν δηλώσει πλέον ξεκάθαρα. Άρα λέτε ότι έχει αλλάξει ταχύτητα ούτως ή άλλως, και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε στο πώς θα αντιδρά από εδώ και στο εξής. Μου λένε εδώ ακροατές και έχουν δίκιο, ότι το βράδυ της επίθεσης του Ιράν, αμερικανικό εναέριο τάνκερ πετούσε πάνω από το Ιράκ και ανεφοδίαζε αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη που αναχέτησαν ντρόνς και κρούζ. Συνεπώς είναι εφικτό σενάριο, προφανώς και είναι εφικτό. Το επόμενο ερώτημα είναι εάν έχετε καταφέρει να δείτε πώς το εσωτερικό του Ιράν
στη δημόσια συζήτηση αντιμετωπίζει τη στάση της Τουρκίας, που σας θυμίζω ότι εσείς μας είχατε πει στο παρελθόν ότι ναι μεν έχουν αποκαταστήσει σχέσεις, αλλά δεν τρελαίνονται μεν για τους δε. Οι Τούρκοι όμως έκλεισαν τον εναέριο χώρο, ή αυτό διαμήνυσαν εν πάση περιπτώσει, τον εναέριο τους χώρο. Βεβαίως λίγο διάστημα πριν οι Ιρανοί τα είχαν πάρει μαζί τους που δίναν αφιδώς καύσιμα στο Ισραήλ. Αυτή τη φορά έκλεισαν τον αέριο χώρο. Συζητήθηκε αυτό στο εσωτερικό του Ιράν? Συζητήθηκε αυτό στο Ιράν, αλλά παράλληλα γίνονται και άλλα πράγματα. Πράγματι, συζητήθηκε αυτό στο Ιράν, υπάρχουν επαφές. Οι σχέσεις τους, όπως έχουμε πει, είναι λυκοφιλικοί. Έχουν πολλούς φακέλους, οι σχέσεις τους είναι ιδιαίτερο σύνθετες. Σε κάποιους φακέλους συνεργάζονται, σε κάποιους άλλους φακέλους πολιτικής ανταγωνίζονται πολύ σκληρά. Μάλιστα, πράγματι υπάρχει δυσαρέσκεια από το Ιρανικό Βαθύ Κράτος, που είναι το γραφείο του ηγέτη Κυφρουρή της Επανάστασης, και τα μίντια τους, που ξεκάθαρα ασκούσαμε τρομερή κριτική στον Ερντογάν και προσωπικά, ότι είναι υποκριτής, ότι ακόμα και τώρα συνεχίζεται αυτή η κριτική, ότι παρόλες τις κυρώσεις που ανακοινωθήκαν και αυτά για περιορισμό και τα λοιπά της Τουρκίας σε εξαγωγές, η ενέργεια ρέει κανονικά, το πετρέλαιο ρέει κανονικά. Μάλιστα το Ιράν προχώρησε και όλα στις προάλλες, νομίζω χθες ή προχθές, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε κατάσχεση τουρκικών εμπορευμάτων για την ακρίβεια χημικών λιπασμάτων, που είχαν ως προορισμό την κεντρική Ασία, γιατί ήταν Ισραηλινής προελεύσεως, και τα κατέσχεσε. Μάλιστα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα και μετά θα πάω στο τελευταίο ερώτημα που έχω να σας κάνω, από μία φίλη ακροάτρια, η οποία λέει: το Ιράν, κύριε Λεκάκη, είχε όλο το περιθώριο και την αφορμή να μπορέσει να κάνει ό,τι δήλωνε όλα τα περασμένα χρόνια περί απελευθέρωσης Παλαιστίνης κτλ. Δείτε, λέει, όλες τις δηλώσεις του Χομεϊνί και των Ιρανικών προσωπικότητων. Ωστόσο, σαν το Ισραήλ και αυτό, το Ιράν, έχει επεκτατικούς στόχους και υπεριαλιστικές προθέσεις να ελέγξει τους Σουνίτες στον αραβικό κόσμο και ειδικότερα στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις του ήταν μακράν δυνατότερες, αλλά και πιο οριστικές έναντι των αντιφρονούντων στη Συρία, οι οποίοι ήθελαν ένα άλλο κράτος και όχι στα χέρια του Άσαντ. Προφανώς, αυτό δεν συνέφερε το σιητικό αλαβητικό τόξο. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα υποστηρίζει ο κύριος Λεκάκης, λέει εδώ η φίλη Σάρα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ τα τελευταία χρόνια και μετά τις τραγωδίες προκάλεσαν έχουν χάσει το θαυμασμό, κατά τη γνώμη της, του αραβικού κόσμου, αλλά και το κύρος τους. Το Ιράν δεν θέλει πόλεμο με το Ισραήλ παρά μόνο θεωρητικά για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Και η απόδειξη είναι ο επιτακτικός καθησυχασμός του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί την κλιμάκωση. Κατά τη γνώμη μου, λέει η Σάρα, και τα δύο κράτη για τον αραβικό κόσμο και το σουνιτικό ειδικότερα, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τι απαντάτε? Λεπτομερέστατη η ερώτηση. Θέτει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Να πω το εξής. Τα φαρσί, τα περσικά δηλαδή, έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι λένε ότι είναι η γλώσσα των ποιητών. Ο τρόπος εκφοράς είναι τον φαρσί έχει υπερβολές τη χρήση της γλώσσας. Οπότε καμία φορά να μην λαμβάνουμε τις μετρητής αυτά που λένε ακριβώς ή ακριβής μετάφραση είναι ο τρόπος έκφρασης των φαρσί. Έχουν αρκετά το στοιχείο της υπερβολής και της αμφισημίας. Όσον αφορά το Χομεϊνί τη δεκαετία του 80, πράγματι ήταν ενάντια στο Ισραήλ, δεν το αναγνώριζε στην ύπαρξή του. Έλεγε ότι πρέπει να διαλυθεί αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, όπως έλεγε, αλλά υπενθυμίζω ότι επί Χομεϊνί το Ιράν συνεργάστηκε με το Ισραήλ. Συνεργάστηκε με όπλα. Το έχουν ξεχάσει όλοι. Είναι το Ιράν Gate αυτό, όπου μέσω Ισραήλ πήγαν τα όπλα για να χτυπήσει το Σαντάμ, τα αμερικανικά. Και μετά υπήρξε και η κόντρα σε εμπλοκή, θυμίζω, από την Νικαράγουα. Καλά κάνετε και το θυμίζετε. Δεκαετία του 80, οι μισητοί εχθροί. Το Ισραήλ έδωσε όπλα στο Χομεϊνί να αντιμετωπίσει το Χουσέιν, το Σαντάμ. Γιατί τότε τον έκρινε ο σοβαρότερο εχθρό το Ισραήλ, τον Σαντάμ. Ακριβώς. Και υπενθυμίζω ότι το Ισραήλ παρήχε όπλα στο Ιράν στον πόλεμο του με τον Σαντάμ Χουσέιν πριν από την υπόθεση Ιράν Κόντρας. Σωστό. Σωστό. Ακόμα και πριν, δηλαδή πριν γίνει τρίγωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα κιόλας,
έχει αποδειχθεί ότι υπήρξε συνεργασία Ιράν-Ισραήλ για το χτύπημα του Ισραήλ στον πυρηνικό σταθμό του Οσιράκ στο Ιράκ. Μάλιστα. Και σε αυτό υπάρχουν. Οπότε, για να το πω εντάχει, το Ιράν τη δεκαετία του 80, όπως λέει και ένας πολύ καλός μελετητής των Ιρανο-Ισραηλινών σχέσεων, και προτείνω τους ακροατές να το διαβάσουν, ο Τρίτα Παρσί έχει πει ότι ήταν περισσότερο το Ιράν να γαυγίζει παρά να δαγκώνει. Η αντιπαλότητα, θα λέγαμε, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και παραδόξως με τον Ράμπιν στο Ισραήλ, που ήταν, ας πούμε, πιο μετριοπαθής, θα λέγαμε. Γιατί ξεκίνησε τότε? Γιατί τότε άρχισε να αποδυναμώνει το Σαντάμ Χουσέιν μετά την έξωσή του από το Κουβέιτ. Πλέον το Ισραήλ άρχισε να λέει για τον κίνδυνο του Ιράν. Τότε ξεκίνησε να λέει ότι είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος της περιοχής. Τότε ξεκίνησε. Ήταν πλέον οι δύο μεγαλύτεροι γεωπολιτικοί αντίπαλοι στην περιοχή. Οπότε να τα βλέπουμε ευρύτερα. Όσον αφορά το Ιράν, το Ιράν, όσο και περίεργο να ακουστεί, δεν έχει πολιτική να καταστρέψει το ίδιο, αυτοπροσώπως, το Ισραήλ. Ό,τι δηλώσει και να έχουμε ακούσει, δεν θέλει το Ιράν να το κάνει το ίδιο. Ναι, υποστηρίζει οργανώσεις που είναι ενάντια στο κράτος του Ισραήλ, πράγματι, με οπλισμό. Το κάνει όμως αυτό κυρίως για αποτρεπτικούς λόγους. Τώρα όμως το επικίνδυνο πάω στο σήμερα. Το επικίνδυνο είναι ότι άμα στερηθεί η αποτροπή του Ιράν, που η αποτροπή του λόγω οικονομικής αδυναμίας και Ρώσεων ήταν δύο πυλώνες η αποτροπή του. Το πυραυλικό οπλοστάσιο και οι πολιτοφυλακές. Η προωθημένη άμυνα που λέει το Ιράν. Αυτός ο δακτύλιος γύρω από τα σύνορα του Ισραήλ για να δημιουργήσει όρους αποτροπής. Αυτό πλέον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά τελικά. Ασκεί πολύ πίεση στο Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ, όπως είδαμε, χτυπήσει τόσα στελέχη. Και ποιο είναι το επικίνδυνο αυτό? Άμα προσπαθούν να στερήσουν από το Ιράν αυτούς τους δύο άξονες αποτροπής του, θα σκεφτεί την ίστατη αποτροπή. Και ποια είναι η ίστατη αποτροπή? Τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πριν μία εβδομάδα ο Πρίτανης, από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Ιράν, του Σαχίντ Μπεχεστή, ένας πυρηνικός επιστήμονας παρεπιπτόντος, έκανε μια συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση, ζωντανή. Και στη συνέντευξη είπε ότι το Ιράν μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει πυρηνικά όπλα, είναι πάρα πολύ εύκολο το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει και όλα, λέει, εξαρτώνται από τον ηγέτη του Ιράν. Ο ηγέτης του Ιράν, ξέρουμε ότι έχει πει ότι έχει μία φάτουα ότι είναι κατά των πυρηνικών όπλων για ανθρωπιστικούς και θεολογικούς λόγους, αλλά όπως είπε και ο Πρίτανης αυτός, είπε, ένας νομοκανονολόγος του Ισλάμ και δι' του σιητικού Ισλάμ προσαρμόζεται με τους καιρούς. Ερμηνεύει τα πράγματα με βάση τους καιρούς. Άμα το Ιράν βλέπει ότι δεν, άμα του στερείται η αποτροπή του, θα εξετάσει το ίστατο. Γι' αυτό με ανησυχεί πολύ. Δεν με ανησυχεί ότι το Ιράν είναι ένας άφρον δρόν, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτό που λένε κάποιοι ουσιοκράτες ότι είναι οι τρελοί μουλάδες. Σε καμία περίπτωση το Ιράν το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας πραγματιστικός δρόν. Με ανησυχεί κυρίως ότι θα οδηγήσει στη διάδοση των πυρηνικών στη Μέση Ανατολή. Θα προχωρήσει μετά η Τουρκία, θα προχωρήσει, να κοιτάμε κι εμείς, δεν μας συμφέρει αυτό, θα προχωρήσει ίσως, όπως το έχει πει η Σαουδική Αραβία, το έχει πει και ο Μπιν Σαλμάν. Το έχουν πει και προηγουμένως. Αν πάρει το Ιράν πυρηνικά, θα πάμε κι εμείς για πυρηνικά όπλα. Αυτό με ανησυχεί. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που τα προσεγγίζετε και εμένα μου αρέσει, γιατί είναι εκτός των υιοθότων και καλό είναι αυτό. Θέλω να κλείσω με κάτι που αφορά το εσωτερικό του Ιράν. Υποτεθείστο ότι έρχεται ένα ισχυρό πλήγμα του Ισραήλ, που βεβαίως μετά θα έχει ισχυρά αντίμετρα από ό,τι λέτε. Στο εσωτερικό του Ιράν, όπου έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν τάσεις αμφισβήτησης του καθεστώτος, υπάρχει μια εκδυτικισμένη ελίτ, υπάρχει και μια μη εκδυτικισμένη ελίτ, οικονομική εννοώ. Ένα τέτοιο πλήγμα θα έδινε περιθώριο αποσταθεροποίησης του καθεστώτος ή θα λειτουργούσε και εδώ, γιατί και τον Νετανιάχου δεν θέλουν πολιτικά στο εσωτερικό, αλλά όλοι συσπυρώνονται απέναντι από τον ηγέτη που διεξάγει κατά το Ισραήλ τον πόλεμό του. Το ίδιο πιστεύετε ότι θα συνέβαινε και στο Ιράν? Θα
έβαζε τα δύσκολα στην όποια αμφισβήτηση στο εσωτερικό της Ιρανικής κοινωνίας ή θα τις δημιουργούσε διαδικασίες επιτάχυνσης αμφισβήτησης του καθεστώτος. Εγώ θεωρώ το σενάριο ότι θα συσπείρωνε τον Ιρανικό λαό. Γιατί ο Ιρανικός λαός είναι πάνω απ' όλα πολύ πατριώτης, είναι πάρα πολύ περήφανος λαός. Οι Ιρανοί, για να το πω, νομίζουν ότι είναι το κέντρο της γης, ο ομφαλός της γης. Υπενθυμίζω ότι τα Φαρσί ήταν η lingua franca για αιώνες στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, ανατολικά του Ιράν. Υπάρχει μεγάλος πατριωτισμός για το Ιράν. Νομίζω ότι θα συσπείρωνε την κοινωνία. Θα είναι, και αυτό το βλέπουμε κιόλας, ότι πριν την απάντηση του Ιράν υπήρχε και πίεση για απάντηση και από μέρος της κοινωνίας που είναι δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση, με το σύστημα. Υπήρχε, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν μια ταπείνωση για το Ιράν αυτό, τα συνεχόμενα πλήγματα. Δεν λέω ότι όλοι, προφανώς υπάρχει ένα μερίδιο του μεταρρυθμιστικού τύπου που κρούει τον κόδωνο ότι ίσως το Ιράν το παράκανε με την επίθεση στο Ισραήλ και ότι σίγουρα θα έρθουν απαντήσεις, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα συσπείρωνε, θα ενίσχυε το σύστημα, γιατί και κατά το παρελθόν το Ιράν χρησιμοποιούσε και τον πόλεμο για να συσπειρώσει τον λαό γύρω από το σύστημα και να ξεφορτωθεί από πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό το έκανε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Όποιος δεν ήταν υπέρ του πολέμου ήταν προδότης. Οπότε αυτό θα το χρησιμοποιήσει και εδώ το Ιράν. Ήδη ξεκινάει ότι όποιος λέει ότι όποιος ασκεί τώρα αρχίζει και ασκεί πολύ έντονη κριτική στην επιχείρηση, θεωρείται ότι εξυπηρετεί άλλες ατζέντες. Έτσι το παρουσιάζουν. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική σήμερα συζήτηση, για να καταλάβουμε λίγο και το εσωτερικό του Ιράν. Καλόν είναι, δεν είναι μια μικρή χώρα, ούτε ένας τυχαίος δρόν στην ευρύτερη περιοχή, αιώνες τώρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και καλόν είναι να κοιτάζουμε, παραλαμβάνω, τη μεγάλη εικόνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.